και τον Νίκο Ζέρβα. Φίλε, τι κάνεις? Μια Γιώργο μου. Είσαι καλά? Καλά, καλά. Μετράς αντίστροφα για να επιστρέψεις? Ναι, την Τρίτη θα είμαστε κοντά. Άντε, άντε, με το καλό. Αν δουλεύεις. Ναι, ναι, εννοείται. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είχαμε χθες αυτή την ρατσιστική επίθεση, έτσι, προς τον διαιτητή των εναντιαιτητών. Ναι, ήταν κάτι το οποίο δυστυχώς 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα στιγμάτισε την αναμέτρηση, αλλά νομίζω ότι ήταν τόσο καλά τα αντανακλαστικά του Ολυμπιακού που, τι να πω, έκανε μια μεγάλη νίκη ενώ είχε κάνει μια κακή ήττα πριν λίγο. Ήταν ένας τυπάκος ο οποίος, okay, πάνω στα νεύρα του τώρα ήθελε να ξεστομίσει αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι υπάρχουν δεκάδες τρόποι για να διαμαρτυρηθείς χωρίς να προσβάλλεις τόσο σοβαρά. Το έγραψε ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα και ο Ολυμπιακός αμέσως ανακοίνωσε χθες αργά το βράδυ 1 και 20 ότι το αφαιρείται το εισιτήριο διαρκείας και διαπαντός απαγορεύεται είσοδος στο γήπεδο στο συγκεκριμένο παδό. Νίκο, να σε διακόψω λίγο. Απλά νομίζω ότι είναι και μια παραδειγματική κίνηση του Ολυμπιακού. Νομίζω όλες οι ομάδες το κάνανε. Απλά και στις ημέρες αυτές που διανύουμε, που είναι πολύ περίεργες, νομίζω δείχνει και το δρόμο, το τι θα πρέπει σε ανάλογα ή γενικότερα σε περιστατικά που δεν είναι σωστά, πώς θα πρέπει να δρούν και οι ομάδες, έτσι. Ναι, ναι, νομίζω ότι όχι μόνο για ρατσιστικά παραλήρηματα πρέπει να γίνονται αυτά, αλλά και για διάφορες άλλες ασχημίες. Ναι, είμαι κάθετος και εγώ δεν το συζητάω. Είναι ο μόνος δρόμος, όσο και αν είναι δύσκολος δρόμος, γιατί θα πει κάποιος ότι είναι το αυτονόητο, αλλά έχουμε δει και άλλες φορές να μην γίνεται το αυτονόητο, δυστυχώς, έτσι, και να δικαιολογούν οι ομάδες τέτοιες συμπεριφορές. Εντάξει, ξαναλέω ότι ήταν σωστό. Δεν έχει ανάγκη καμία ομάδα τέτοιους ανθρώπους στο γήπεδο. Και ειδικά σε μια θέση τώρα τέτοια που υπάρχει, να ξέρεις Γιώργο, για όσους δεν γνωρίζουν, και ειδικό manual από την Ευρωλίγκα για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Δηλαδή κανονικά θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ακόμα και στο πώς σηκώνονται, διότι καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ κοντά στους παίκτες και μπορεί να επιφέρουν κάποιο πρόβλημα στη διεξαγωγή του αγώνα, έτσι. Okay, είναι ένα καινούριο, έτσι, μια καινούρια μόδα στα πρότυπα του NBA τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει και αυτοί που παίρνουν αυτά τα εισιτήρια, καταλαβαίνουν πολύ ακριβά, να έχουν και την ανάλογη συμπεριφορά. Γιατί θυμάμαι πριν από δύο εβδομάδες που είχε σηκωθεί ένας άλλος και έκανε υποδείξει τον Μπαρτζόκα ποιος θα βάλει, ποιος θα παίξει, ξέρεις. Δεν συγκρίνεται βέβαια, έτσι, μια συμπεριφορά με την άλλη εννοείται, αλλά πρέπει όσοι έχουν αυτά τα καλά, πολύ καλά εισιτήρια, που άλλοι δεν έχουν και την οικονομική δυνατότητα να το ζήσουν καν αυτό, να απολαμβάνουν το παιχνίδι και όχι να το πω έτσι, κάνουν τέτοιες ενέργειες που προσβάλλουν και την ομάδα και όλη την ιστορία. Εντάξει, πάντως ήταν, ξαναλέω, άμεση μια αντίδραση. Έχουν βγει και ανακοινώσεις κοινές από την Ένωση Παικτών, Διαιτητών και Προπονητών που συγχαίρουν τον Ολυμπιακό για αυτή την κίνηση. Και επειδή ξέρεις, γίνονται σε πολλά γήπεδα τέτοια πράγματα, και του εξωτερικού δηλαδή, καλό θα είναι να τα τελειώνουν οι ομάδες αμέσως και για παραδειγματισμό. Αλλά και γι' αυτό που είπα πριν, ότι δεν χρειάζονται τέτοιοι άνθρωποι στα γήπεδα. Ας κάτσουν στην τηλεόρασή τους και ας πούνε οτιδήποτε θέλουν για τον διαιτητή, για τον παίχτη, για οποιαδήποτε άλλα θέλουν να ξεσπάσουν, ξέρω εγώ, έτσι, και να βγάλουν αυτή την ρατσιστική συμπεριφορά. Ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Και νομίζω είναι πολύ to the point που λέμε, Νίκο, και το σχόλιο που κάνει ο Mike James, έτσι. Ακριβώς είναι αυτό που έπρεπε να είναι, δηλαδή ότι να πληρώνεις ένα εισιτήριο δεν σου δίνει το δικαίωμα, είπε την κλασική ελληνική λέξη, αλλά δεν σου επιτρέπει να κάνεις οτιδήποτε, θα πω εγώ, που προσβάλλει, όπως είπες, και την ομάδα, την ιστορία και οτιδήποτε άλλο. Μα σου λέω, υπάρχουν τόσοι τρόποι, δηλαδή θες να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να αποδοκιμάσεις, μπορείς να του πεις τη σφυρά, πολλά μπορείς να του πεις. Αυτό τώρα είναι ντροπιαστικό πραγματικά, δεν το συζητάμε. Ήταν πολύ καλή ενέργεια. Και εύχομαι και άλλοι να πραγματιστούν όσοι είναι, τέλος πάντων, τέτοια μυαλά έχουν στο κεφάλι τους. Ακριβώς. Αυτά τώρα, εντάξει, το αγωνιστικό που λες, ήταν ο χειρότερος Ολυμπιακός, νομίζω, των τελευταίων χρόνων. Δεν μπορεί να πεις κάτι για αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που άξιζε. Μια ήττα η οποία τον βγάζει πάρα πολύ εκτός των στόχων του. Είναι αλήθεια, όσο και αν είναι νωρίς, το να έχεις χάσει 4 φορές το Ρήνης και Φιλίας και μάλιστα από 2 ομάδες, την Μπασκόνια και τη Βαλένθια, που έχουν σχεδόν τους ίδιους στόχους με σένα, να μπουν δηλαδή στα play-off, είναι κάτι που σε αναγκάζει να ανασυνταχτείς, να βελτιώσεις πράγματα και να ψάξεις εκτός έδρας τις νίκες αυτές, έτσι. Όσο και αν είναι δύσκολο αυτό, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να σταθεί περισσότερο σε αυτό που έγινε χθες. Θα πρέπει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να βελτιωθεί, να μπει και ο προπονητής λίγο περισσότερο στο momentum, εννοώ ότι έχει πάρα πολλές εξηγήσεις η εικόνα αυτή για μένα,
Δηλαδή μπαίνουν πολλοί τραυματίες οι οποίοι δεν έχουν ρυθμό. Έχουν μπει δύο καινούργιοι παίκτες, ο ένας έπαιξε, ο άλλος θα παίξει γρήγορα, σύντομα. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα διαταράζει τις ισορροπίες της ομάδες. Αλλά χθες, άμα δει κανείς το παιχνίδι ξανά, έχει αυτό το κουράγιο, θα δει ότι έχουν χαθεί 6 lay-up κάτω το καλάθι. 6 lay-up, δηλαδή 12 πόντι. Έχουν χαθεί 7 βολές. Και είναι λεπτομέρειες οι οποίες κρίνουν ένα αποτέλεσμα, νομίζω, έτσι. Δεν θα ήταν κανείς ευχαριστημένος με την εικόνα του Ολυμπιακού αν είχαν μπει αυτά τα lay-up. Αλλά τουλάχιστον θα είχε επιτευχθεί ο στόχος της νίκης, που ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι οι νίκες, ακόμα και αν δεν προέρχονται από καλές εμφανίσεις, είναι αυτές που δίνουν οξυγόνο στις ομάδες, δίνουν εμπιστοσύνη στο πλάνο. Κάτι που δεν συμβαίνει τώρα στον Ολυμπιακό, έτσι. Τέτοιες ήττες τον βγάζουν εκτός πλάνου και δοκιμάζεται πάρα πολύ ο οργανισμός με αυτές τις κακές ήττες, να το πω έτσι. Ακριβώς. Απλά νομίζω, Νίκο, κιόλας ότι επειδή ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα ουσιαστικά έτοιμη, που έχει κάνει κάποιες κινήσεις έξτρα, έτσι, για να ανεβάσει την ποιότητά του στο ρόστερ, νομίζω πως αυτό να βοηθάει περισσότερο, έτσι. Σίγουρα. Δεν μπορεί να είναι χειρότερη εικόνα του στην συνέχεια. Είναι δεδομένο ότι μόλις βρει ρυθμό ο Γκος και ο Μιλουτίνοφ, που είναι φανερά επηρεασμένοι από την απουσία τους. Μόλις ανέβει ο Μακίσικ, μόλις αρχίσει και δίνει πράγματα ο Πετρούσεφ και ο Μίτρου Λόγκ, ο Ολυμπιακός έχει πολύ περισσότερη ποιότητα, πολύ περισσότερες λύσεις στο ρόστερ του. Ερωτηματικά είναι τι θα γίνει με το Σίγμα. Ο Σίγμα δυστυχώς απογοητεύει. Ο Μπρασδέκης επίσης δεν έχει μπει στο πετσί του ρόλου που θα ήθελε ο Ολυμπιακός. Είναι πράγματα που πρέπει να λύσει μέσα στη σεζόν. Είναι μια διαφορετική σεζόν από πέρσι. Εγώ το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ότι όσοι περιμένουν από τον Ολυμπιακό να κάνει την περσινή σχεδόν αψεγάδιαστη πορεία, δεν γίνεται. Όχι μόνο επειδή του έφυγαν δύο πάρα πολύ καλοί παίχτες, αλλά επειδή δεν είναι εύκολο για μια ομάδα που έχει ένα budget κοντά στα 9 εκατομμύρια κάθε χρόνο να είναι πρώτη και να κάνει 22-23 νίκες στην Ευρωλίγκα. Παίζουν και οι άλλοι, ενισχύονται, σε διαβάζουν. Έτσι, είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Οπότε πρέπει να βρεις άλλες λύσεις και να είσαι ρεαλιστής. Έτσι. Δεν το λέω για το χθεσινό παιχνίδι. Το λέω σαν γενική εικόνα τη σεζόν που σίγουρα δεν έχει ικανοποιήσει τον κόσμο του Ολυμπιακού και με το δίκιο του δεν είναι ικανοποιημένος. Αλλά πρέπει να δώσουν χρόνο και στην ομάδα να παίξει πλήρης και με τους παίκτες να είναι στη full φόρμα τους, γιατί κάποιοι δεν είναι. Δεν στέκομαι μόνο στην απουσία του Πίτερς χθες, που ήταν πάρα πολύ σημαντική, εννοείται, αλλά για ιερό λόγο, να το πω έτσι. Αλλά γενικότερα δεν έχει βρει ο Ολυμπιακός ακόμη μια ισορροπία. Όταν θα τη βρει, νομίζω θα παίξει πολύ καλύτερα και θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Έτσι είναι, νομίζω, δεδομένο αυτό. Ακριβώς, Νίκο. Και εκτός από το ότι εννοείται πρώτα κοιτάμε πάντα του οίκου μας που λέμε, πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο έτσι το πόσο ανταγωνιστική είναι φέτος η Ευρωλίγκα. Νομίζω εγώ ότι είναι και πιο πολύ ανταγωνιστική από πέρυσι. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι είναι 9 ομάδες από το 4 μέχρι το 12, δεν θα βάλω την Bayern μέσα εγώ, σε απόσταση μιας νίκης. Ναι. Βλέπεις και με δύο έξτρα θέσεις, έτσι, μέσω των play-in, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να είναι εύκολο. Είναι αυτό που λες, που είναι πολύ σωστό. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν εμφανιστεί δύο ομάδες. Η μία είναι η Virtus, που είναι σταμάτητη πραγματικά. Εδώ και 5-6 εβδομάδες λέμε όλοι οι δήμονες εισαγωγικά ότι κάπου θα ξεφουσκώσει, κάπου δεν ξεφουσκώνει όμως. Και είναι και η προσοχή αντίπαλος του Ολυμπιακού. Πολύ δύσκολη αποστολή νομίζω την τρίτη Ολυμπιακός. Και έχει μπει και η Βαλένθια σφινά. Η Βαλένθια, η οποία είναι η καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας, είναι αποκρουστικό το μπάσκετ που παίζει. Πραγματικά αποκρουστικό. Μου θυμίζει Λιμόζ του 94, 93-94, αλλά κάνει αυτές τις νίκες που χρειάζονται, ούτως ώστε να είναι άξια διεκδικήτρια μιας θέσης στην οκτάδα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα που λέμε. Ακριβώς. Αυτό το ταλέντο έχει, αυτό προσπαθεί να αναδείξει. Και δεν την κατηγορώ έτσι, απλά δεν θα πληρώνω ποτέ εισιτήριο για να τη δω, να σου πω την αλήθεια μου. Όμως είναι αυτός ο συνδυασμός που λες εσύ. Όλοι έχουν δυναμώσει. Η απόσταση από την τέταρτη θέση στην 12η, όπως λες, είναι 1-2 νίκες. Συν δύο διεκδικητές καινούργοι. Άρα το πράγμα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλους. Έτσι. Είναι ένας μαραθώνιος και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δείξει ο Ολυμπιακός τώρα και σε αυτό το πρίσμα, νομίζω είναι και το μήνυμα σήμερα του Sports Director, του Χρήστου Μπαφέ, ότι οι δολοφόνοι χαρακτήρων έπιασαν και πάλι δουλειά, δεν τους είναι δύσκολο από τη στιγμή που η ηθική τους είναι άγνωστη λέξη. Η υγεία και η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτα στον Ολυμπιακό και κανείς δεν το έχει νιώσει αυτό περισσότερο από μένα. Θα συνεχίσουμε ενωμένοι όπως κάνουμε τόσα χρόνια, ενωμένοι με αυτούς που αγαπούν και στηρίζουν την ομάδα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα συστατικά αυτή τη στιγμή. Η ενότητα μέσα στην ομάδα, γιατί όπως σου ξαναλέω, όταν κερδίζει ένας οργανισμός, δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια ο Ολυμπιακός συνήθως κέρδιζε, έτσι, δεν γίνεται να χαλάσει κάτι. Όλοι θα είναι χαρούμενοι, όλοι θα πιστεύουν στο πλάνο. Όταν όμως έρχονται ήττες
υπάρχει και η κριτική που κάποιες φορές είναι και υπέρ το δέον, καυστική να το πω έτσι, δοκιμάζονται οι ομάδες. Και αυτό είναι το βασικότερο για μένα. Πέρα από το αθλητικό κομμάτι, που μπορεί να συζητάμε για ώρες τι φταίει, το πιο βασικό είναι ο Ολυμπιακός να μείνει ενωμένος και όπως είπες και εσύ έχει τη χημεία και έχει και την γνώση για να τα βγάλει πέρα σε μια σεζόν που δεν του είχε αρχίσει καθόλου καλά, είναι αλήθεια από την αρχή. Ακριβώς, και απλά νομίζω και από την άλλη τους κακοφαίνεται εισαγωγικά στον Ολυμπιακό όταν δηλαδή περιμένεις τα άσχημα τη στήριξη, να βλέπεις τέτοιες ορισμένες φορές υπερβολικές αντιδράσεις απέναντι σε ένα σύνολο και που τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει και πόσο μάλλον δηλαδή, απέναντι σε ένα προπονητή εντάξει που δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Τι να συζητάμε. Αυτός έφερε τον Ολυμπιακό εκεί που είναι. Μιλάνε οι συνάδελφοί του γι' αυτόν. Ακριβώς, ακριβώς. Κοίτα να σου πω κάτι άλλο. Και γενικότερα στον αθλητισμό ισχύει αυτό. Δεν έχεις υπογράψει κανένα συμβόλαιο κάθε χρόνο να σε ψηλά. Έτσι. Αποτύχεις. Όπως δεν έχεις υπογράψει συμβόλαιο να κάνεις καλές επιλογές. Οποιοδήποτε εργαζόμενος, έτσι και οι προπονητές, δικαιούνται μια κακή σεζόν. Έτσι. Δεν λέω ότι θα είναι κακή σεζόν. Αλλά ακόμα και αν γίνει κακή σεζόν, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, βλέπεις οργανισμούς όπως η Real και η Μπαρτσελόνα που έχουν κάνει και 10 και 15 χρόνια να πάρουν την Ευρωλίγκα. Δεν διαλύσανε. Και για τον Κάναν πέρυσι τα ίδια στην αρχή. Ναι, και για τον Πίτερς. Θέλει λίγο υπομονή, θέλει λίγο υπομονή. Πάντως είναι μια κρίσιμη περίοδος αυτή για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή τα τρία εκτός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν με Βίρτους, Βιλερμπάν και Άλμπα θα δείξουν πολλά. Αν ο Ολυμπιακός κάνει δύο νίκες, που νομίζω ότι είναι στις δυνατότητες του, είναι καλά. Έτσι. Αν δεν τις κάνει όμως αρχίζει πλέον το πράγμα και στενεύει πάρα πολύ. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα Νίκο, ωραία. Λοιπόν, θα αποχαιρετώ με μια είδηση από το NBA, όπου ο θρύλος, ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, είναι στο νοσοκομείο. Να του ηχθούν περαστικά. Δεν έχει κάτι σοβαρό, έσπασε το ισχύο του. Είχε πάει σε συναυλία, λέει. Χαρά στο κουράγιο του. Είναι και λίγο μεγάλο η ηλικία. Γι' αυτό λέω. Χαρά στο κουράγιο του που πήγε και σε συναυλία. Καλά, όλα καλά. Εντάξει Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.